Καλησπέρα κύριε Καπόπουλε. Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δείχνουν κλιμάκωση. Θέλω να μας δώσετε τι εικόνα, τι πληροφόρηση έχετε τις τελευταίες ώρες, πού πάνε τα πράγματα. Καταρχήν υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στη ρητορική και στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα εξοντώσει τη Χαμάς ώστε να μπορεί να μην μπορεί να βλάψει το Ισραήλ. Το έχει πει 5 φορές στην Πρωθυπουργή του Θητεία ο κ. Νετανιάχου. Ξέρουμε ότι το σενάριο του να ισοπεδωθεί η Γάζα και να καταληφθεί από τους Ισραηλινούς δεν ισχύει, σε μόνιμη βάση τουλάχιστον. Σας θυμίζω ότι το 2005 αποχώρησαν μόνοι τους από τη Γάζα, βλέποντας τι αδιέξοδο είχε δημιουργηθεί. Το ερώτημα που αυτή τη στιγμή είναι αν η σύγκρουση θα μείνει εντοπισμένη στη Γάζα και θα προκύψει κάποια μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και δεν ξέρω όποιες άλλες δύναμες, ή αν θα έχουμε ανάφλεξη στη Δυτική Όχθη, μια τρίτη Ιντιφάντα δηλαδή, και θα έχουμε και εμπλοκή του Ιράν μέσω της Χεζμπολά από το Λίβανο. Αλλά μέχρι στιγμής περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει στόχο να κάνει το Ισραήλ στη Γάζα. Επί της ουσίας δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει μία εικόνα ότι πραγματικά το κράτος του Ισραήλ εκδικήθηκε για την φνηδιαστική επίθεση που έδωσε, δηλαδή πάλι αναφερόμαστε στις εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες του κυρίου Νετανιάχου, ο οποίος είχε, όπως είναι γνωστό, αμφισβητείται έντονα από μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών. Τις τελευταίες ώρες στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο έχουμε συσσόρευση ναυτικών δυνάμεων αμερικανικών μεταξύ θαλάσσιες περιοχές της Ισραήλ και Κύπρου και λίγο πιο βόρεια στην θαλάσσια περιοχή της Συρίας έχουμε τη μόνιμη ναυτική δύναμη των Ρώσων. Φοβάστε κάποια εμπλοκή? Δεν νομίζω ότι με ανοιχτό τη σύγκρουση της Ουγγαρίας ότι μια μεγάλη δύναμη και μάλιστα πυρηνική όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ρωσία θα διακινδυνεύσουν μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι η κατάσταση κρίσης, φοβούνται απρόβλεπτες ενέργειες, γι' αυτό και βρίσκονται εκεί οι στόλοι. Είναι δηλαδή μέσα στη ρουτίνα της κρίσεως να κατεβαίνουν οι στόλοι στη Μεσόγειο. Πίσω από την επίθεση της Χαμάς κρύβεται το Ιράν εν τέλει, εκτιμάται η Χεζμπολάχ? Το Ιράν ωφελείται, αλλά από αυτό μέχρι να πούμε ότι κρύβεται το Ιράν υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί ωφελείται? Γιατί έτσι βραχυκυκλώθηκε το σχέδιο συμμαχίας Σαουδικής Αραβίας-Ιράν που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν αποκατέστησαν πριν από 3 μήνες διπλωματικές σχέσεις με μεσολάβηση της Κίνας και μαζί λίγο αργότερα μπήκαν στην ομάδα BRICS. Οπότε έχουμε έναν ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, ποιος θα προσωπεριστεί, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Κύριε Καπόπουλε, πάμε στο ρόλο της Τουρκίας. Η πολιτική ηγεσία της Χαμάς είναι γνωστό ότι έχει πολυτελές τα γραφεία τόσο στο Κατάρ όσο και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν δείχνει να έχει πάλι ένα ρόλο πόντιου πιλάτου. Θέλει να είναι αυτός ο διαμεσολαβητής που θα μεσολαβήσει, θα εμπλακεί για ειρήνευση, για λογαριασμό και των δύο πλευρών, και των Παλαιστινίων και του Ισραήλ. Δεν υπάρχει περίπτωση στο Ισραήλ με δεδομένα τα όσα έχει κάνει σε σχέση με τον Ερντογάν και με τη μουσουλμανική αδελφότητα στην Αίγυπτο, που είναι, αν θέλετε, η μητρική οργάνωση από την οποία ξεπίδησε η Χαμάς, ότι έχει την εμπιστοσύνη καμιάς από τις δύο πλευρές στη Μέση Ανατολή. Τελικά, πώς εκτιμάτε την κατάσταση τις επόμενες ημέρες? Θα έχουμε την κλιμάκωση ή θα έχουμε μία κατάπαυση του πυρός και βλέποντας και κάνοντας? Έχουν βάλει όρο τον πλήρη αποβλησμό της Χαμάς. Mm-hmm. Κάπου όταν καθίσει το κουρνιαχτός των αντιπίνων και των βομβαρδισμών θα αναζητηθούν οι προϋποθέσεις βαλώματος αυτής της ανάφλεξης. Θα δούμε τι θα γίνει. Το έχουμε δει το έργο 5 φορές. Τι γράζει. Έχουμε λοιπόν αυτή την γεωστρατηγική περιδίνηση. Όντως θα αλλάξει ο χάρτης της Μέσης Ανατολής λόγω των γεγονότων των τελευταίων 24 ώρων. Ο χάρτης της Μέσης Ανατολής αλλάζει. Mm. Όταν έχουμε το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με μεσολάβηση της Τεχεράνης,
όταν έχουμε τον Άσαντ στο πρώτο του ταξίδι εκτός Μέσης Ανατολής να είναι στο Πεκίνο. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μια Μέση Ανατολή στην οποία είναι παρόντες οι Ρώσοι, έρχονται οι Κινέζοι και μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν την εικόνα μιας δύναμης σε αποδρομή. Έφυγαν από το Ιράκ, έφυγαν από το Αφγανιστάν που ανήκει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και Νοτιοδυτική Ασία. Και δεν μπορώ να φανταστώ τη Σαουδική Αραβία, με δεδομένη την καταστροφή που θα γίνει στη Γάζα, να αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος να τα βρει με το Ισραήλ αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Άλλωστε, αυτό ήταν έτσι ο κύριος στόχος της επίθεσης της Χαμάς. Να βραχυκυκλώσει τη συμμαχία Σαουδικής Αραβίας και που προσπαθούν να στήσουν οι Αμερικανοί, είναι το ένα. Mm-hmm. Και το δεύτερο, να προκαλέσουν μια διεθνή μεσολάβηση για το Μεσανατολικό που να περιλαμβάνει και τους Παλαιστίνιους. Βλέπετε ότι από το 2001 και μετά, όταν έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους, η στρατηγική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή είχε αλλάξει. Παλιά θεωρούσαν προαπαιτούμενο τη λύση του Παλαιστινιακού. Από το 2003 και μετά, την εισβολή του Μπούσιου, δηλαδή στο Ιράκ, η αμερικανική στρατηγική άλλαξε. Πρώτα θα αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή και μετά θα λυθεί, αν θα λυθεί, το Παλαιστινιακό. Εν τω μεταξύ, ο χρόνος δουλεύει σε βάρος του Ισραήλ. Σε προβολή χρόνου, 20-30 χρόνια πιο μετά από σήμερα, στο Ισραήλ η δημογραφική δυναμική του πληθυσμού, ναι, θα έχει δημιουργήσει μια αραβική πλειοψηφία. Αν το Ισραήλ δεν παραχωρήσει ανεξαρτησία στους Παλαιστίνιους στη λύση, στη φόρμουλα δύο κράτη, τα οποία να συγκατοικούν ειρηνικά το ένα με το άλλο, θα πάψει να είναι εβραϊκό κράτος. Θα γίνει κάτι σαν την Νότια Αφρική, όπου η λευκή πλειοψηφία είχε πλήρη πολιτικά δικαιώματα και με το σύστημα του Apartheid οι Αφρικανοί βρίσκονταν στο περιθώριο της κοινωνίας. Μέχρι σε ποιο επίπεδο προβλέπετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσει η Αμερικανική εμπλοκή στην περιοχή? Δεν θεωρώ ότι η εμπλοκή Αμερικανική είναι η επίδειξη δύναμης και παρουσίας μέσω του στόλου και οι μεσολαβητικές προσπάθειες, αν χρειαστεί να γίνουν όλα αυτά. Στην κατάσταση που βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με μια εμφυλιοπολεμική παρατεταμένη προεκλογική αντιπαράθεση Trump-Biden, το αδιέξοδο που διαπιστώθηκε στην Ουκρανία μετά την αποτυχία της αντεπίθεσης, τον κίνδυνο σύγκρουσης στα Δυτικά Βαλκάνια που υπάρχει, γιατί η περιοχή είναι μια περιπηδαποθήκη υπό ένα σπίτι των ανάπτυξης της δυνάξης στον αέρα, έρχεται τώρα να προσθεθεί το Μεσανατολικό. Δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέραν των συγκινητικών δηλώσεων συμπαράστασης προς το Ισραήλ, έχουν τη διάθεση να κάνουν κάτι παραπάνω. Γιατί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που πηγαίνει προς τη θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ διαθέτει δεκάδες F-35, F-16 ή F-15. Ναι. Δεν νομίζω ότι του λείπει του Ισραήλ κάτι τέτοιο. Και στη Γάζα όμως τι θα κάνει, θα χρησιμοποιήσει F-35. Εδώ μιλάμε για παραδοσιακό τρόπο πολέμου σώμα προς σώμα, αν θέλει να κάνει εκαθάριση της Γάζας. Τι θα γίνει με τα 2.300.000 κατοίκους της Γάζας? Θα τους ξανακάνει κατοχή να τους διοικήσει? Συμφέρει αυτό το Ισραήλ? Mm-hmm. Η Παλαιστινιακή Αρχή που δείχνει τα τελευταία χρόνια ότι επιδιώκει την ειρήνη στην περιοχή με το γείτονά της το Ισραήλ, γιατί ανέχεται το ρόλο που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια η τρομοκρατική οργάνωση που λέγεται Χαμάς? Δεν μπορεί να την ελέγξει. Είναι ανεξέλεγκτη. Γεωγραφικά αλλού, είναι στη Γάζα. Και να φέρετε να σας πω κάτι. Ο Σαρών, όταν απέσυρε τα στρατεύματα και τους επίκους του Ισραήλ από τη Γάζα το 2005, αυτό είχε στο μυαλό του. Να διαιωνίσει την διαίρεση των Παλαιστινίων. Πόσο κοντόφθαλμη είναι η πολιτική, δηλαδή, μερικές φορές. Ξέρετε, η Χαμάς στο ξεκίνημά της ψιλοχαϊδέψαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ ως αντίπαλο δέος των Αραφάτ. Τα λάθη πληρώνονται. Τα λάθη πληρώνονται. Γιατί είχαμε αυτόν τον εφηδιασμό, εκτιμάτε, από την Ισραηλινή αρχή? Εφηδιάστηκαν μέσα σε μερικές ώρες. Πιάστηκαν στην κυριολεξία στον ύπνο. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο στρατό, για μία αντικατασκοπία επίσης από τις καλύτερες στον κόσμο.
Γιατί πιάστηκαν στον ύπνο, πώς έγινε αυτό? Σημαίνει επανάπαυση σε μια αλαζονία δεδομένης ισχύως. Του ισχυρού. Του ισχυρού, ακριβώς. Ναι. Δεν μου συμβεί εμένα αυτό. Κύριε Καπόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Μας προσεγγίσετε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των γεγονότων, το όλο ζήτημα. Ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.